ακούστε, ακούστε λίγο, επειδή πήγα για να ευχηθώ στον Αντώνη από κοντά το Σάββατο το βράδυ. Να σα πω εγώ όλε τι προσφορέ. Πήγα στο μαγαζί, δεν πήγα. Στο μευτήριο, εγώ το αποφεύγω να σα πω γιατί. Εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία του Αντώνη που ήταν μέσα στη γέρα, να σα πω. Έχει τραβήξει με βίντεο όλη την γέννα. Ήταν μέσα στη γέννα. Θα σα πω τι έγινε, επειδή. Ναι, θα σα πω αυτά που μπορώ να πω, γιατί εντάξει, είναι και κάποια λίγο πιο προσωπικά. Ήταν πολύ συγκινημένο. Έχει κλάψει όσο δεν έχει κλάψει στη ζωή του. Εγώ μου λέει είναι φυσιολογικό αυτό, του λέω. Εγώ έκλαιγα τρεις μέρες, οπότε μην τρελαίνεσαι, μια χαρά είναι. Εγώ πήγα, έκανα εκπομπή, έκλαιγα, ραδιόφωνο έκλαιγα. Είναι, βγαίνει ένα τέτοιο. Ένα κλαμπ. Έλεγε ρε παιδί μου ότι αισθάνομαι τώρα πραγματικά ότι ολοκληρώθηκα, ότι το παιδί που είχα έφυγε και έγινε άντρας κτλ. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που έγινε. Ακούστε πώς έγινε η διαδικασία. Ο Ρέμος είχαν προγραμματίσει να κάνουν πρόκληση στο κετού. Με φυσιολογικό το και το γέννησε η Ιβόνη. Την Κυριακή. Την Κυριακή με φυσιολογικό το και το. Την Κυριακή. Να έχει τελειώσει γιατί εμφανίζεται Παρασκευή Σάββατο βράδυ στο Διογέννη και να πάνε Κυριακή να γεννήσουν. Όμως την πιάσανε Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ η πόνη. Τελειώνει λοιπόν το μαγαζί. Πηγαίνει στο μευτήριο. Τελειώνει από το μαγαζί Παρασκευή αργά ο Ρέμος. Ήταν στο σπίτι. Πηγαίνουν σπίτι. Και Σάββατο τέλος πάντων πρωί, γύρω στις 9 η ώρα, πάνε στο νοσοκομείο, στο μευτήριο, στο ωραία. Και εκεί του ξαπλώνουν, λέει κάτσε να τη δω λίγο την κοπέλα, λέει ξάπλωσε εσύ, ψόφιος αυτός, δεν είχε κοιμηθεί ούτε λεπτό από το μαγαζί. Λοιπόν και του λέει πάμε κάτω μωρέ να σε κάνω πατέρα. Και του λέει τόσο γρήγορα. Και μου λέει από την ώρα που μπήκε παιδιά στην αίθουσα, σε μισή ώρα γέννησε. Μπράβο ρε παιδιά. Ήταν μου λέει τέτοια εύκολη γέννα, μπράβο και γι' αυτό ήταν χαρούμενος, γιατί ακόμα πάρα πολλά γίνονται στις γέννες, στις εκπλοκές κτλ. Τα ξέρουμε κι εμείς οι Φέοι και τέτοια. Λοιπόν, ήταν ό,τι πιο εύκολο σαν άδεια. Ναι, εμείς δεν ξέρουμε. Και γέννησε το ρεύμα. Ναι, και γέννησε το ρεύμα. Ναι, και το παιδί του έρωτα. Ποιο μοιάζει. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Είναι, λένε όλοι ότι μοιάζει στο Ρέμο.